Πολύ καλησπέρα σας και νέα σιρούλα στο κανάλι. Θα με ρωτήσετε, μάλλον δεν με ρωτάει ποτέ κανείς, μόνος μου τα λέω, αλλά εντάξει, θέλω να λέω για να ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο σκεπτικό. Θα με ρωτούσατε αν ήσασταν υποχείρια και ήμουν ο μαριονετίστα σας. Πώς έγινε η μετάβαση από τους Γάλλους στους Έλληνες. Και δεν είναι ότι δεν έχω άλλες σειρές να καλύψω, απλά όταν έκανα τα βίντεο με τους Γάλλους λογοτέχνες και έφτασα στον Μοπασάν, εκεί μου ήρθε η ιδέα, α, okay, μετά να πιάσουμε Έλληνες. Γιατί η συγκεκριμένη σειρά ξεκινάει με έναν άνθρωπο που είχε ένα βίο παρόμοιο με του Μοπασάν, ή μάλλον μια κατάληξη παρόμοια με του Μοπασάν. Όπως και ο Μοπασάν έγραψε πολλά διηγήματα, είναι γνωστός κυρίως για τα διηγήματά του. Στο τέλος τρελάθηκε, τον κλείσανε σε ένα, στο δρομοκαίτιο, μιας που είμαστε στην Ελλάδα, και πέθανε εκεί μέσα. Και γι' αυτό τράβηξα παράλληλη με τον Μοπασάν, γιατί σε αντίθεση με τον Γκόγκολ ή άλλους που τρελαθήκανε σπίτια τους και πεθάναν σπίτια τους, ο συγκεκριμένος πέθανε σε ίδρυμα. Και επίσης, όσο διάβαζα για Έλληνες τις περιόδους εκείνης, βλέπω ότι υπήρχε μεγάλη επιρροή από το Παρίσι. Για παράδειγμα, τον Παπαδιαμάντη τον είχαν ζητήσει να διδάξει στο Παρίσι και είχε αρνηθεί. Ή ας πούμε ο Ψυχάρης, αν θυμάμαι καλά αυτός που έγραψε το ταξίδι μου, Γιάννης Ψυχάρης, δημοτικιστής, ήταν κολλητός του Ουγκό, γνωστός του Ουγκό τέλος πάντων. Πολύ ενδιαφέρον βιβλιαράκι, θα το καλύψουμε και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά η συγκεκριμένη σειρά ξεκινάει με ένα κτίνος, Γεώργιος Βυζιεινός. Τα δάχτυλα αυτά, σας έχω πει, είχαμε ένα ατυχηματάκι στη δουλειά, εντάξει, δεν τα βάφω, τα βάφω παλιά. Ίσως να το, στο μέλλον, όταν δεν θα έχω θέματα στις χώρες υγράς, εργασίας και τα λοιπά, να αρχίσω να ξαναβάφω και τα μάτια και τα νύχια. Βυζιεινάρας, λοιπόν. Αρχικά, τι λέει με το τι ήθελα να πω με το Βυζιεινό και για το Βυζιεινό προτού να μπω στο κείμενο. Όπως έχω ξαναπεί, στο Λύκειο υπάρχει αυτός ο σαδισμός ότι πρέπει να επιλέξεις κατεύθυνση. Οι περισσότεροι διαλέγανε θεωρητική, γιατί δεν είχαν κάποια κλίση στα μαθηματικά και στα λοιπά και στα λοιπά, για να πάνε η θετική ή θεωρητική ή η θετική ή τεχνολογική. Εγώ ήθελα να πάω γιατί ξέρω ότι έχει λατινικά. Πέρα από τα λατινικά όμως, στη θεωρητική κατεύθυνση δεν μου άρεσε τίποτα. Και ένα από τα μαθήματα που μισούσα πολύ περισσότερο, δηλαδή και από τα μαθηματικά, ήταν τα κείμενα. Και γιατί ήταν τα κείμενα? Γιατί όντας σε αυτό το μανίκι της συγγραφής, της λογοτεχνικής ανάγνωσης, του ψαξίματος, όταν έπαιρνε καταναγκαστικό χαρακτήρα και θα εξεταζόμουν για πράγματα που θέλαν άλλοι να πω για κάποια κείμενα, μου δημιουργούσε μια τέτοια απόθυση και μια τέτοια εναντίωση στο όλο θεσμό των εξετάσεων, πυροδοτούμενος κυρίως στο ότι ένιωθα ότι κάτι που λατρεύω το κατουράτε, το κάνετε πιπί. Οπότε, ό,τι διάβασα στα χρόνια της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου και γενικά στου σχολείου τα χρόνια, θεωρώ ότι δεν τα έχω διαβάσει. Δηλαδή κάποιος θα μου πει, Ιλιάδα, Οδύσσια, δεν είχες κάνει στο σχολείο? Δεν θεωρώ ότι την είχα διαβάσει από τη στιγμή που εξετάστηκα και που την έμαθα όπως θέλανε να τη μάθω. Ή ας πούμε το αμάρτημα της μητρός μου. Μα καλά, αυτό δεν το κάναμε στη θεωρητική? Όχι φίλε, άμα δεν κάτσεις να το διαβάσεις μόνος σου, να δεις τι αντίκτυπο έχει στη δική σου ψυχή το συγκεκριμένο κείμενο, να εκφράσεις τη δικιά σου γνώμη, να νιώσεις τα δικά σου, ποια είναι τα δικά σου ερεθίσματα, ποια είναι η δικιά σου αισθητική, τι θες εσύ να πάρεις από αυτό το κείμενο, όχι, δεν το έχουμε διδαχτεί. Ούτε αυτό, ούτε Παπαδιαμάντη, ούτε τίποτα. Κλείνει το rage. Οπότε, όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, ξεσκάλωσα με το να διαβάζω μόνο horror, άρχισα να διαβάζω Γάλλους λογοτέχνες. Η επόμενη σειρά που είδα στα περίπτερα να ξεκινάει ήταν από τα νέα αυτή τη φορά, με Έλληνες. Και λέω, οκ, okay, ωραίες εκδοσούλες, πάμε να τα πάρουμε και αυτά όλα, αφού τώρα πλέον διαβάζουμε τα πάντα, ανοίξανε οι πύλες της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
και ξεκινάει με το Βυζιεινό. Βλέποντας το τίτλο, μου έρχεται το μετατραυματικό στρες από το Βιετνάμ των Πανελληνίων και είμαι σε φάση, όχι, όχι, αυτό δεν το θέλω, πάρ' το μου. Αλλά μετά, λέω, ξεκόλα το κεφάλι σου, ξέρω εγώ, κάτσε διαβασέ το να δεις τι έχει να πει ο άνθρωπος και έπαθα την πλάκα μου. Το αμάρτημα της μητρός μου, που είναι το πρώτο διήγημα του βιβλίου αυτού, είναι κειμενάρα και ιστοριάρα. Έχει κάποιες σκηνές, γενικά η ατμόσφαιρα του Βυζιεινού, όπως και έχω πει για το Παπαδιαμάντη πολλές φορές και για το Ροίδη, έχει κάτι βαριά γοτθικό από την άποψη της φτώχειας, του σκοταδιού, του φθινοπόρου, το παραλήρημα που τρώει ο πρωταγωνιστής μέσα στην εκκλησία. Είναι έτσι πολύ, πατάει πολύ σε αρχέτυπα γοτθικά, που το εκτίμησα ιδιαίτερα. Με το συγκεκριμένο βιβλιαράκι και με πολλά άλλα αυτής της σειράς εξελίχθηκε μέσα μου μια αγάπη που μέχρι σήμερα καλά κρατεί για την καθαρεύουσα και γενικά για διάφορα έτσι παιχνίδια της γλώσσας. Καθαρεύουσα πολύ τη συχαίνονται, εγώ τη λατρεύω αν και καταλαβαίνω πόσο προβληματική είναι και πόσο κομπλεξική είναι στο πώς εδραιώθηκε και εξελίχθηκε. Αλλά ας πάμε τώρα στα του βιβλίου για να μην τραβήξει αυτό το βίντεο αιώνες. Το πρώτο κείμενο είναι το αμάρτημα της μητρός μου. Δύο αγόρια έχουν μία μαμά, η οποία έχει ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι ασθενικό και τρέχει από εδώ και από εκεί και προσπαθεί να το σώσει, χαλάντας όλους τους πόρους της οικογένειας και κάνοντας τα δύο αγόρια να υποφέρουν. Όταν αυτό το κοριτσάκι, έχουν περάσει και χρόνια, ή πεθαίνει ή φεύγει από το σπίτι, δεν θυμάμαι αν φτάνουμε σε σημείο ενηλικίωσης, δεν ξέρω. Ενώ έχουν δεινοπαθήσει τα δύο αγόρια, βλέπουν αυτή η μάνα ότι παίρνει άλλο ένα κοριτσάκι και αρχίζει πάλι να το κακομαθαίνει και είναι τα παιδιά, κάτσε ρε φίλε. Εμάς μας έχεις, όπως είχα πει πριν για πιπί στο ίδιο βίντεο, εδώ μας έχεις κάνει κακά τόσα χρόνια, ας πούμε. Μας έχεις κακαμένους. Τι φάση. Δεν μιλάει η μάνα, περνάνε τα χρόνια, την ξαναρωτάει ο γιος και μαθαίνουμε ότι η μάνα, όταν ήταν μικρή, στον ύπνο της, είχε πλακώσει το πρώτο της παιδί που ήταν μία κόρη. Με αποτέλεσμα να το σκοτώσει και αυτός ο πόνος, αυτή η ενοχή είναι αυτό που προσπαθεί να βρει κάθαρση μέσα με κάθε νέα υιοθεσία, με κάθε νέο κοριτσάκι που κακομαθαίνει. Πολύ, πολύ hardcore και deep ρε φίλε και πραγματικά σε χτυπάει πολύ βαθιά. Μετά πάμε σε ένα, έχει τέσσερα διηγηματάκια αυτή η έκδοση και τυχαίνει να είναι και τα πιο γνωστά του. Μετά πηγαίνουμε στο ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου, ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου, όπου έχουμε να κάνουμε με έναν υιοθετημένο γιο, που η μητέρα του λέει κάποια στιγμή ότι έχω μεγάλο πόνο γιατί έχω ο πρώτος μου γιος σκοτώθηκε κτλ. Ο ίδιος μαθαίνει, ανακαλύπτει όταν από όσα ακούει από τη μάνα ότι ο ίδιος είχε σκοτώσει τον αδερφό του, τον αδερφό του και ουσιαστικά αυτό το φέρει βαρέως μέσα του αλλά δεν το αποκαλύπτει στη μάνα του. Μου έφερε έτσι στο μυαλό κάτι από αρχαία δραματουργία που εκείνα τα χρόνια δεν είχα διαβάσει αλλά είχα ακούσει πολλά έτσι, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον στα μοτίβα του και στην αποκάλυψή του. Πάλι ντριγκαδόρικος τίτλος, όπως και ο τίτλος του επόμενου διηγήματος που για μένα ήταν το πιο γλυκόπικρο της συλλογής αυτής, το «Μόνον της ζωής του ταξίδιων», που θα το θυμάμαι πάντα αυτό το κειμενάκι, γιατί μου έβγαλε κάτι έτσι πολύ μελαγχολικό και όμορφο, κάτι πολύ γλυκό. Ένας πιτσιρικάς ακούει μια ζωή ιστορίες από το παππού του, πήγα εκεί και πήγα εκεί και πήγα εκεί και έκανα αυτά και έζησα αυτές τις περιπέτειες και το παιδάκι τον ακούει έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορείς να το φανταστείς με κουρλωμένα τα μάτια να τον έχει ήρωα τον παππού και στο τέλος της ιστορίας του λέει, του αποκαλύπτει η γιαγιά ότι αυτός δεν έχει πάει πουθενά, δεν έχει ταξιδέψει πουθενά, τι όλο αυτό που σου λέει είναι παραμύθια. Αλλά βλέπουμε ότι τη ζωή του το ταξίδι ουσιαστικά είναι αυτό που τον έκανε μέσα από κακουχίες και βιώματα να γίνει έτσι παραμυθάς για το παιδί αυτό και να του ανοίξει τους ορίζοντες. Και μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι ο συναισθηματικός του φόρτος. Και το άλλο κειμενάκι είναι σαν ένα αμάλγαμα όλων των προηγουμένων και όταν το διάβαζα δεν με ενθουσίαζε και τόσο έχοντας
δεχτεί τόσο μεγάλα σκαμπίλια από τα προηγούμενα κείμενα. Το Μοσκόβ Σελίμ είναι ένας Τούρκος πατέρας, ο οποίος έχει δύο γιους, ο ένας είναι πολύ αρενοπός, τον άλλον η μάνα του τον δίνει σαν κορίτσι για να μην τον πάρουν στο στρατό. Ο αρενοπός σε κάποια φάση λιποτακτεί και γίνεται η ντροπή της φαμίλιας. Ο άλλος που είναι πιο ευαίσθητος και πιο εσωστρεφής και εξετάζει αλλιώς τα πράγματα με το μεγάλο που του κάνει η μητέρα, το αποφασίζει ο ίδιος να καταπαχθεί για να ανέβει στα μάτια του μπαμπά του. Τελικά δεινοπαθεί μέσα στα χρόνια, περνάει πολύ δύσκολα πραγματάκια. Δεν θυμάμαι αν εξηλαιώθηκε στα μάτια του πατέρα του, απλά θυμάρεσε το ότι η αφήγηση γίνεται αναδρομικά. Δηλαδή συναντιέται ο αφηγητής με τον Μοσκόβ σε ένα τρένο και του λέει την ιστορία του ο Μοσκόβ, που είχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Ναι, σε γενικές γραμμές, παιδιά, Βυζινό, διαβάστε τον, δεν το συζητάμε. Αν είναι να διαβάσετε μόνο ένα από το Βυζινό, θα έλεγα σίγουρα να διαβάσετε το Αμάρτημα της μητρός μου. Είναι αρκετά γκωθιά. Τώρα, μάλιστα από τη θεωρητική και το είχατε κάνει με τον ικτρό τρόπο που ανέφερα στην αρχή του βίντεο, δώστε μια ευκαιρία, ίσως να έλεγα δώστε μια ευκαιρία με το μόνον της ζωής μου, της ζωής του ταξίδιων. Έχει έτσι έχει κάποιες λεπτές αποχρώσεις και κάποιες ευαισθησίες που θα σας αγγίξουν. Τώρα, αν δεν σας αρέσει η καθαρέβουσα, αυτό είναι ένα point που θα μπορούσαμε να θίξουμε όσο κάνουμε τα βίντεο αυτής της σειράς. Αν φτάσουμε σε κάποια από τα βιβλία που My memory deceits me, που έλεγε και ο Μέγας Κωνσταντίνος, μπορεί εκεί να κάνω κάποιο rant περί καθαρέβουσα και δημοτικής την περίοδο που είχαν beef. Αλλά όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, οι συγγραφείς του 1800 και του πολύ πολύ πρώιμου 1900 Έλληνες, τους λατρεύω, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το εξωτερικό που λέμε συνέχεια, αλλά ισχύει ρε φίλε. Αυτοί που με δυσκολεύουν πάρα πολύ είναι από τον πρώτο PP μέχρι και τα 90s, δηλαδή εκεί με την ελληνική λογοτεχνία, όχι ακριβώς κριντζάρο, αλλά δυσκολεύομαι, γιατί επηρεάστηκαν πολύ από το μεταμοντέρνο κύμα και έχουν πάρα πολλούς πειραματισμούς που δεν λειτουργούν όλοι. Αλλά ό,τι γράφτηκε στο 19ο αιώνα είναι πραγματικά χρυσάφι. Χαίρομαι που θα τα δούμε σιγά σιγά με τη συγκεκριμένη σειρά. Έχει πάρα πολλά αγαπημένα μου. Αυτή η σειρά που μου τα παρουσίασε κιόλας και μέσα στα χρόνια μείνανε μέσα μου και αναζήτησα και άλλα κείμενα από τους συγκεκριμένους συγγραφείς. Χαίρομαι που επιτέλους φέραμε Έλληνες στο κανάλι. Εντάξει, μπορεί να είναι μακαρίτες. Δεν ξέρω αν θα βάζω πάλι πουκαμισιές και τα λοιπά, ανάλογα με το mood. Αλλά ναι, γράψτε μου εντυπώσεις και για τον Βυζίνο και για το εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι, μην το κάνετε, εντάξει, τραγικό θα είναι αυτό. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.